Πάμε τώρα να πάρουμε την άποψη ενός ανθρώπου που καταλαβαίνει πολύ καλύτερα τα οικονομικά από εσάς και από μένα. Είναι ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα σας και εσάς, κύριε Πετράκη. Είσαστε καλά? Μια χαρά. Αυτά είναι τώρα με Ιούλιο μήνα. Εμείς να συζητάμε για επιτόκια, έτσι. Με έτυχε. Κοιτάξτε, τα καλοκαίρια συνήθως είναι γνωστά ότι κάνουν πολύ μεγάλες ανόδους ή πολύ μεγάλες καθόδους. Στην πρώτη περίπτωση. Εάν κανείς τα παρακολουθεί όπως εσείς. Γιατί εμείς να πω ναι. Εγώ, η μόνη περίοδος που θυμάμαι, κύριε Πετράκη, να ασχολείται ο κόσμος καλοκαιριάτικα. Ναι. Με οικονομικά ήταν η περίοδο χρηματιστηρίου. Θυμάμαι κάτι, κάτι αστείου τύπου που καθόταν στην ξαπλώστρα και χωράζαν και πουλάγανε. Μέσα στον Αύγουστο ακριβώς. Διότι εκεί μπαίνουν οι ειδικοί, μπαίνουν πρώτα οι ειδικοί και μετά μπαίνουν οι δεύτεροι, οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν ό,τι έχει απομείνει. Γι' αυτό πάντοτε ο Αύγουστος ήταν. Και συνήθως, εάν κινηθεί, μπορεί να είναι ανωδικός. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι, βέβαια, μην φανταστείτε ότι όλα τα πράγματα έχουμε εξασφαλίσει τη θετική εξέλιξη και είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς θα συμβεί στα επόμενα 1-2 χρόνια, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι τώρα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα. Συνέπεσε εσωτερικά να γίνει μια μετακίνηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και έχουμε και στις διεθνείς εξελίξεις, παρόλο που μαζεύονται σύννεφα στην πραγματική οικονομία, το ότι μαζεύονται σύνορα στην πραγματική οικονομία αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να χαλαρώνουν. Είδατε και τον Τράγκη, ο οποίος μάλλον εξέφρασε μια τέτοιου είδους σκέψη στο άμεσο προσχές μέλλον, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα το δούμε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα για τις χυμαζόμενες οικονομίες, γιατί χυμαζόμενοι δεν ακριβώς χυμαζόμενοι, αλλά τέλος πάντων οι οικονομίες οι οποίες βρίσκονται σε μια δυσκολότερη θέση να δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις, διότι υπάρχει μια υψηλή ρευστότητα. Βεβαίως τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν τα πραγματικά τους διάσταση, έχουν τα πραγματικά τους προβλήματα, δηλαδή ο τομέας της μεταποίησης λόγω κυρίως της κόντρας των ΗΠΑ με την Κίνα. Αλλά και αυτή η κόντρα πώς έχει βρει τον αντίκτυπό της κυρίως στην μεταποίηση της Γερμανίας δείχνουν μια τάση κόπωσης στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει, κυρίως όμως για τον επόμενο χρόνο. Ό,τι ήταν να συμβεί σε εμάς τώρα φέτος τα είδαμε. Περισσότερο σε εμάς. Αυτό πρέπει... τώρα που είπατε για τη μεταποίηση, για παράδειγμα, έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία έχει όμως πραγματικά να κάνει με τα επιτόκια, ή έχουμε πάλι μπροστά μας ένα παιχνίδι τραπεζών, κερδοφορίας? Έχετε πάρα πολύ δίκιο στην παρατήρησή σας. Αυτή είναι και η κριτική που ασκείται στον Τράγκη και γενικά στην ECB. Τις λένε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως έχεις αμφιλεγόμενα μηνύματα που πιθανόν να δείχνουν και η θέση, και καταλαβαίνω ότι θες να αντιδράσεις, αλλά και να αντιδράσεις αυξάνοντας τη ρευστότητα, πώς θα βοηθήσει τη μεταποίηση στη Γερμανία, πώς θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία? Υπάρχει εδώ μια απόσταση, υπάρχει ένα κενό, γι' αυτό βλέπετε και ένα δισταγμό από πλευράς Τράγκη να προχωρήσει στα επόμενα βήματα, είναι και σε μεταβατική περίοδο. Όμως εμείς σαν μια μικρή χώρα που είναι υποκείμενη όλων αυτών των εξελίξεων, μην φανταστείτε ότι κερδίζουμε θέσεις, συμπίπτει δε να υπάρχει και αυτή η μεταρρυθμιστική διάθεση από την ελληνική κυβέρνηση, ας την πούμε διάθεση προς το παρόν, αλλά είναι σαφής. Αυτό βρίσκει την ακούνε με πολύ θετικό τρόπο στους ξένους οίκους και υπόσχονται κάποιες αναβαθμίσεις που είναι βασικές για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε τώρα και εμείς στο πάρτι ρευστότητα. Ένα λεπτάκι. Γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ναι. Η κριτική που γινόταν, προφανώς και με αντιπολιτευτική διάθεση, γιατί πάντα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα, ήταν ότι εντάξει, πέφτουν τα ελληνικά επιτόκια, δηλαδή γίνεται πιο έτσι συμφέρον να δανείζεται η χώρα, αλλά για κοιτάξτε, ρε παιδιά, ας πούμε, οι Γερμανοί, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες τι κάνουν κτλ. Τις τελευταίες μέρες, προφανώς και λόγω της εφορίας που υπάρχει, λόγω της αλλαγής κυβέρνησης κτλ., αυτά τα έχουμε πάει λίγο πίσω, δεν τα πολύ κοιτάμε. Λέμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, το άκουσα να το λένε πάρα πολλοί συνάδελφοι, εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος και μάλιστα έτσι, με τις δικές σας γνώσεις, πολύ λίγα, είναι ρηχά τα οικονομικά μου. Όταν ακούω, ας πούμε, αυτή τη σύγκριση που κάνουμε μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής, ειλικρινά γελάω και θεωρώ ότι είναι αντεπιχείρημα, δεν είναι επιχείρημα. Το ότι η μείωση των επιτοκίων, κοιτάξτε, για την Ελλάδα η μείωση των επιτοκίων είναι λίγο
μας ευνηδίασε. Η έκταση της μείωσης δηλαδή, η προς τα κάτω κίνηση μας έχει ευνηδιάσει. Αυτό προφανώς η επιτάχυνση προφανώς έχει να κάνει και με την αλλαγή της κυβέρνησης, ναι, και προφανώς την ατζέντα της, ας πούμε. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι απλώς τώρα οι αγορές αποτιμούν ορθότερα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Διότι μην νομίζετε πάλι τα επιτόκια ακριβότερα είναι από τις υπόλοιπες χώρες, σχετικά ακριβότερα. Αλλά δεν δικαιολογεί το να υπάρχει μια τέτοια υψηλή αποτίμηση κινδύνου όταν το 75% το κρατούν οι θεσμικοί στην Ευρώπη, όταν τέλος πάντων λίγο πολύ όλα αυτά τα χρόνια κρατάμε το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Δεν δικαιολογούνται αυτοί οι δισταγμοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή και αυτοί έχουν τους κανόνες τους, το καταλαβαίνουμε. Τώρα η σύγκριση μεταξύ ημών και ημών μνημονιακών, ποια είναι? Γιατί εντάξει, εγώ το... Όπως λέω, ότι είναι αστείο να ακούω για τη σύγκριση με την Αμερική. Είναι αστείο ή... Η Ιταλία τώρα έχει πρόβλημα, όπως ξέρετε, διότι έχει αυτό το, την πολιτική αστάθεια, παρόλο που ο Σαλβίνι είναι απόλυτα ηγεμόνα στην Ιταλία. Έχει την αστάθεια, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που συνεργάζεται απολύτως και έτσι έχει σχετικά υψηλά επιτόκια. Όμως Πορτογαλία, Ιρλανδία, οι χώρες δηλαδή, που είχαν μπει στα μνημόνια, όπως και η Ισπανία, έχουν ακόμα χαμηλότερα επιτόκια από εμάς. Έχουμε μια τάση να τις προσεγγίσουμε ίσως κατά το τέλος του χρόνου. Εμάς το πλαίσιο σύγκρισης, κύριε Πετράκη, ποιο είναι? Δηλαδή εμείς, τώρα το λέω γιατί ειλικρινά, όταν ακούω τη σύγκριση, όταν ακούω τη σύγκριση με τους Γερμανούς ή τη σύγκριση με τους Αμερικανούς, λέω δεν ξέρουμε τι λέμε. Εμείς με ποιους πρέπει να συγκρινόμαστε για να μιλήσουμε για πραγματική βελτίωση? Ακούστε, εμείς είμαστε ευρώ, άρα συγκρινόμαστε με τις υπόλοιπες μνημονιακές χώρες του ευρώ, αν θέλετε να έχουμε ένα ρεαλιστική βάση. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος. Ισπανία και Ιρλανδία. Μάλιστα. Και Κύπρος βεβαίως. Και πράγματι θα δείτε ότι κινούμεθα προς τα επίπεδά τους, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Όμως κινούμαστε και κινούμεθα με γρήγορο ρυθμό. Ωραία, τώρα να σας μιλήσει ο πρώην επαγγελματίας Πιτσαδόρος, εγώ δηλαδή, έχοντας το ενδιαφέρον να πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά για να φτιάξω καινούριο το μαγαζί, να αλλάξω καρέκλες, τραπέζια. Από το τέλος του χρόνου θα αρχίσουμε να έχουμε ενδείξεις, πιστεύω, έστω ακόμα και από το 19 θα έχουμε ήδη, ακόμα και τώρα. Μάλλον, για να είμαι πιο αυστηρός, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση αυτού του χρόνου για να δούμε τη σχετική βελτίωση της ρευστότητας και από πλευράς των τραπεζών. Δεν θα είναι πολύ σημαντική. Θα δούμε φτηνά δάνεια και πιο εύκολα δάνεια προς τους επιχειρηματίες. Παραμένουν αυστηρά μέχρι τώρα. Η τάση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή την τάση θα τη δούμε να υλοποιείται σχετικά σύντομα. Τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Από την εμπειρία σας. Ναι, ναι. Όταν το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται μια χώρα είναι 4%. Ναι. Τα επιτόκια των τραπεζών πού διαμορφώνονται? Και όταν το επιτόκιο που δανείζεται μια χώρα είναι 2%, το επιτόκιο που διαμορφώνεται για μας, τους πολίτες? Το μέσο επιτόκιο, τώρα υπάρχουν δύο παράγοντες εδώ. Πρώτον, εάν βρίσκεις λεφτά, ό,τι επιτόκιο και να προσφέρεις, σωστό, αν είσαι πελάτης, σωστό, μπορεί να μην σου δίνουν έτσι κι αλλιώς, διότι δεν έχουν ρευστότητα. Και το δεύτερο είναι τι επιτόκιο όταν το βρίσκεις έχει μια καλή επένδυση. Αυτή τη στιγμή παραμένουν τα επιτόκια αλμυρούτσικα, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν έχει το κράτος και δανείζεται με 2% και το επιτόκιο της τράπεζα είναι στο 4,5%, ξέρω εγώ 5%, ανάλογα με το τι δάνειο ζητάς, και 4%, παραμένει αλμυρούτσικο και σε σχέση με την με τις επενδυτικές. Πάντως θα σας το πω έτσι, και πηγαίνοντας κόντρα αν θέλετε και λίγο στο κύμα, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς, της πιάτσας μάλλον για ένα ακριβό λόγο. Ακούω όλη αυτή την ιστορία για τις μεγάλες επενδύσεις. Σήμερα δεν έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το ελληνικό. Κάποια από αυτά έχουν ενδιαφέρον, θα διαβάσω ακριβώς μετά την κουβέντα μας. Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, την οποία όμως δεν θα ήθελα να την πετάξουν έτσι απροβλημάτιστα στο καλάθι όσοι μας ακούνε, είναι ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται από τις μεγάλες επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις δίνουν ένα στίγμα. Ανάπτυξη γίνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επενδύσουν πρέπει να μπορούν να πάνε στην τράπεζα, κύριε καθηγητά μου, να πάρουν λεφτά. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, το πρόβλημα των τραπεζών και κακώς τα αφήσαμε τόσα χρόνια να λιμνάζει. Όμως αυτά τα δύο πάνε παράλληλα, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες από μόνες τους. Οι μεγάλες κουβαλούν τις μικρές. Όταν θα αρχίσει να δουλεύει το ελληνικό,
θα αρχίσει να δουλεύει ένα πλήθος μικρών επιχειρήσεων γύρω-γύρω. Γι' αυτό. Ναι, αλλά θα πρέπει να πάει στην τράπεζα για να μπορεί να πάρει λεφτά ο μικρός για να δουλέψει για το ελληνικό. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επενδύσεις, επανόρθωση του τραπεζικού συστήματος για να μπορέσει κανείς. Και έχετε απόλυτο δίκιο που επιμένετε στο τραπεζικό σύστημα. Είναι δομικό ζήτημα. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε την έγκριση των σχημάτων τα οποία περιμένουμε από την Κομισιόν, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα. Κλείνοντας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κλείνοντας την κουβέντα, κύριε Πετράκη, θέλω να θυμίσω κάτι που έλεγα στο παρελθόν στο μικρόφωνο και κάποιοι άνθρωποι με λιδωρούσαν και κάποιοι άλλοι χειροκροτούσαν, έτσι συμβαίνει πάντα. Ναι. Ότι οι 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, ναι, εάν μπορούσαν να δημιουργήσουν μία θέση εργασίας ο καθένας, μία θέση μόνο, σήμερα δεν θα συζητάγαμε. Αλλά εμείς εδώ εγκλωβιζόμαστε όμως σε κουβέντες οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, μόνο για τις μεγάλες επενδύσεις. Όχι. Νομίζω ότι η προσοχή πρέπει να είναι και στους δύο τόπους. Χιλιαδίκια έχει ο καθηγητής. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καλός φίλος εκπομπής, καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ακούσατε αυτά που είχαμε να πούμε. Νομίζω μετρημένες κουβέντες από τον κύριο Πετράκη, όπως πάντα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλοκαίρι, βέβαια. Ευχαριστώ, βέβαια.